Γεια σας, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ευφυής η ιδέα της νεολαίας του νέου του ΣΥΡΙΖΑ να τιμήσει την επέτειο του Πολυτεχνείου τα 40 χρόνια διοργανώνοντας μία εκδήλωση στοχασμού που βρίσκει πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε όλες τις γενιές, ιδιαίτερα στις νέες και στους νέους, πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος αναζητά σκέψη, αναζητά απαντήσεις και ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους καλέσματα. 40 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου έχει ενδιαφέρον να παραλύσουμε λίγο το χθες με το σήμερα. Χθες παρακολουθούσα τα δελτία των ειδήσεων και σκέφτηκα, βλέποντας να έχουν κάνει πρώτο θέμα την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήμια και να αναθεματίζουν τα μέσα ενημέρωσης αυτή την απεργία που τα κρατάει κλειστά, ενώ αν θα σταματήσουν την απεργία επιτέλους θα ανοίξουν τα ιδρύματα και θα μπορέσουν οι φοιτητές να κάνουν μάθημα. Σκέφτηκα πώς άραγε θα παρουσιάζαν τέτοιες μέρες πριν 40 χρόνια, αν υπήρχαν εκείνη την εποχή παρόμοια μέσα, την εξέγερση των νέων ανθρώπων, των φοιτητών του 1973. Θα λέγανε ότι κάποιες μικρές ομάδες ταραξιών, κάποιοι υπονομευτές της κοινωνικής ειρήνης, κατέλαβαν το Πολυτεχνείο, ένα δημόσιο κτίριο στην καρδιά της Αθήνας και παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Θα έλεγαν ότι αυτοί οι άθλοι έκλεισαν την κυκλοφορία στην Πατησίων, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης, προκάλεσαν σοβαρές ταραχές με στόχο την κοινωνική εκτροπή και δεν συμμορφώθηκαν παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις των αρχών να σεβαστούν την νομιμότητα, να εκενώσουν το κτίριο, να αποκατασταθεί επιτέλους η εκπαιδευτική λειτουργία, ώστε να σταματήσουν να στερούν το ιερό δικαίωμα στη γνώση σε εκατοντάδες, σε χιλιάδες φοιτητές που θέλουν να προσέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας για να κάνουν μάθημα. Και φίλοι, κάπως έτσι παρουσιάστηκε τότε από επίσημα χείλη η εξέγερση και βεβαίως δεν υπήρχαν τα μέσα αυτά, υπήρχε η ΕΝΕΡ. Αν υπήρχαν αυτά τα μέσα, ίσως να σκηνοθετούσα για να κολλήσει το ρεπορτάζ και κάποιες συνεντεύξεις αγανακτισμένων φοιτητών που δεν τους άφηναν καταληψίες να μπουν στις αίθουσες. Θα λέω αυτά για να πω ότι η μεγάλη αντίφαση της μεταπολίτευσης και ιδίως των ημερών μας είναι ότι τελικά το Πολυτεχνείο δικαιώθηκε ιστορικά ως εξέγερση. Πραγματική γιορτή της μεταπολίτευσης δεν ήταν ποτέ η 24η του Ιούλη και αυτό το καλά που διοργάνωνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το οποίο καταργήθηκε μάλιστα στις μέρες μας, αλλά ήταν η 17η του Νοέμβρη. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αναγνωρίστηκε ως η κορυφαία στιγμή του αντικτατορικού αγώνα. Αναγνωρίστηκε μάλιστα ακόμα και από αυτούς που απήχαν από κάθε μορφή αντιδικτατορικού αγώνα. Αλλά χρειάστηκε να συμβαδίσουν με το δημοκρατικό μεταπολιτευτικό πνεύμα. Όλα αυτά τα χρόνια, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν πράγματι να είχαν ξεμπερδέψει με το Πολυτεχνείο, να δουν την επέτειο να εκφυλίζεται με τον χρόνο σε μια τυπική γιορτή διεκπαιρεώσιμη, σε μια ωρίτσα το πολύ, άντε λίγα λουλούδια, κάποια τραγούδια του Θεοδωράκη και του χρόνου πάλι. Όμως σε πείσμα των καιρών που πέρασαν, σε πείσμα του πολυδιαφημισμένου τέλους της ιστορίας και της θριαμβευτικής νίκης των αγορών, σε πείσμα άλλων αυτών που καταργιώνται σήμερα τη μεταπολίτευση και βρίσκονται σε υπουργικούς στόχους, σε πείσμα άλλων αυτών που καταργιώνται φυσικά την αριστερά και τα κοινωνικά κινήματα, το Πολυτεχνείο είναι εδώ και καταφέρνει εδώ και 40 χρόνια να μπουλιάζει με το νόημά του κάθε κοινωνικό αγώνα από τότε μέχρι σήμερα. Καταφέρνει περνώντας από γενιά σε γενιά να επιβιώνει στη συνείδηση των νέων ανθρώπων που σήμερα στην πλειοψηφία τους όχι μόνο δεν είχαν γεννηθεί το 1973,
αλλά ούτε καν βρισκόντουσαν ως σκέψη στα μυαλά των γονιών τους. Και επειδή το κεντρικό πρόσωπο της απόψινής εκδήλωσης είναι ο Giorgio Agamben, ένας εξαιρετικός ριζοσπάστης, φιλόσοφος και θεωρητικός, ας μου επιτραπεί να δανειστώ κάτι από τις δικές του επεξεργασίες. Και να πω ότι το νόημα και η αγωνιστική παρακαταθήκη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι ξανά εδώ για να αναμετρηθεί με το καθεστώς που ο Agamben έχει προσδιορίσει ως κατάσταση της εξαίρεσης. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για την κατάσταση της εξαίρεσης από την Ελλάδα, της κρίσης και των μνημονίων. Εδώ και 3 χρόνια είμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση που προκλήθηκε μεθοδευμένα, προκειμένου να δοκιμαστεί στην Ελλάδα ως πείραμα για να επεκταθεί κι αλλού η κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και της αγοράς εργασίας. Η κρίση αυτή έχει ήδη τρομακτικές επιπτώσεις στην κοινωνία και εν ονόματι των επιπτώσεων αυτών, ο ελληνικός λαός καλείται να συνεμεί διαρκώς σε μια πολιτική η οποία βαθαίνει την κρίση όλο ένα και περισσότερο. Αυτό ακριβώς είναι η κατάσταση της εξαίρεσης. Μια κατάσταση όπου για να αντιμετωπιστεί η κρίση εξαπλώνεται η ανεργία και κατόπιν για να αντιμετωπιστεί η ανεργία καλούμαστε να συνενέσουμε στην καταστροφή των εργασιακών σχέσεων. Μια κατάσταση όπου για να μειωθεί το χρέος λαϊλατούνται τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πανεπιστήμια και κατόπιν με δικαιολογία την κακή οικονομική τους κατάσταση καλούμαστε να συνενέσουμε στην οριστική τους κατεδάφιση. Μια κατάσταση όπου ο κόσμος καλείται να πληρώσει τον ένα φόρο πάνω στον άλλο και αν δεν έχει εισόδημα να φορολογηθεί, τότε του παίρνουν και το σπίτι. Τέλος, μια κατάσταση δίχως διέξοδο, αφού παρόλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια, το χρέος της χώρας, που υποτίθεται ότι ήταν το πρόβλημα που θέλαμε να αντιμετωπίσουμε, μεγαλώνει συνεχώς και η ύφεση είναι απολύτως ανεξέλεγκτη. Ακόμα πιο απειλητικό είναι το πρόβλημα στο επίπεδο των θεσμών. Αν η κατάσταση της εξαίρεσης δεν συμβιβάζεται με τη δημοκρατία, τόσο το χειρότερο για τη δημοκρατία. Αν η κατάσταση της εξαίρεσης δεν συμβιβάζεται με τα δικαιώματα, τόσο το χειρότερο για τα δικαιώματα. Αν η κατάσταση της εξαίρεσης δεν συμβιβάζεται με την ομαλή κοινοβουλευτική λειτουργία, τόσο το χειρότερο για την κοινοβουλευτική λειτουργία. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις σε αυτή την κατάσταση της εξαίρεσης. Από την κατάσταση της εξαίρεσης εξαιρούνται κάποιοι λίγοι που συνεχίζουν να κερδίζουν. Κάποιοι πλούσιοι φίλοι της κυβέρνησης, κάποιοι τραπεζίτες, κάποιοι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, καναλάρχες κατά το κοινό λεγόμενο, κάποιοι διακινητές μαύρου πολιτικού χρήματος. Για αυτούς δεν υπάρχει καμία κατάσταση εξαίρεσης. Το σύστημα λειτουργεί κανονικά όπως εδώ και δεκαετίες. Εδώ λοιπόν έρχεται ολοζώντανο μετά από 40 χρόνια το Πολυτεχνείο, το μήνυμα της εξέγερσης και μας δείχνει έναν άλλο δρόμο. Τον δρόμο για να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της κρίσης και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Μια χώρα που θα λειτουργεί κανονικά το πανεπιστήμιο, κανονικά τα σχολεία, κανονικά τα νοσοκομεία. Μια χώρα όπου οι νέοι άνθρωποι δεν θα αναγκάζονται κατά χιλιάδες να μεταναστεύουν στο εξωτερικό ανοίγοντας μαύρη πέτρα πίσω τους. Μια χώρα που θα παρέχει σε κάθε νέο άνθρωπο τη δυνατότητα να αυτονομηθεί και να φτιάξει μια δική του ζωή. Αυτό το αυτονόητο όμως, και αυτό μας δείχνει το Πολυτεχνείο, δεν πρόκειται κανείς να μας το χαρίσει. Δεν θα μπει καν σε συζήτηση αν η κοινωνία δουλειάζει στην παθητικότητα και το φόβο. Το μέλλον αλλάζει μόνο με αγώνα και ο αγώνας χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται αισιοδοξία, χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Από αυτά τα υλικά φτιάχτηκε η εξέγερση του 1973, όταν η νεολαία όρθωσε το ανάστημά της απέναντι στη Χούντα και κατάφερε ένα χτύπημα που αποδείχτηκε συντριπτικό. Το αίτημα του 1973 για ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι το ίδιο αίτημα του σήμερα για δημοκρατία, ζωή και αξιοπρέπεια.
Σήμερα δεν χρειάζεται καν να αναρωτηθούμε αν το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ζωντανό και αν συνδέεται με τα επίδικας. Το Πολυτεχνείο είναι εκεί και μας φωνάζει από μόνο του, όχι το κτίριο. Ένα κουφάρι μιας λιτανίας που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά ως μήνυμα άσβεστο στις δεκαετίες που πέρασε. Μας φωνάζει να σπάσουμε την πολιτική της κοινωνικής καταστροφής, να οργανώσουμε την κοινωνία στη βάση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής αντίστασης, να πολεμήσουμε τον φασισμό και να τον απομονώσουμε, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να σπάσουμε το καθεστώς της εξαίρεσης και να ξαναστήσουμε την κοινωνία στα πόδια της. Και ας θυμόμαστε πάντα, χαμένοι αγώνες είναι μονάχα οι αγώνες που δεν δόθηκαν ποτέ.